Γεια σου, το ξωτή. Καλώς ήρθες στο δισεκτωματιό σου, Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Ας ξεκινήσουμε από την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, το ξώτη μου, όπου δεν ξέρω τι φάση, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή που συνέβη στη ζωή σου. Βλέπω ότι αυτή η αλλαγή επηρέασε είτε τα επαγγελματικά σου, είτε το σπίτι σου. Δηλαδή μπορεί να άλλαξες δουλίτσα ή να έφυγε κάποιος από τη δουλειά με τον οποίο συνεργαζόσουν πολλά χρόνια. Θα μπορούσε να έφυγε κάποιος από το σπίτι, μπορεί να έφυγε για σπουδές, να κάνει τη ζωή του. Δεν σου λέω ότι έγινε απαραίτητα κάτι κακό, αλλά κάπως βλέπω ότι υπήρχε η έννοια της εγκατάληψης, η έννοια της μετακίνησης, η έννοια της μετακόμισης, και για κάποιους από εσάς, από ό,τι βλέπω, αυτό έγινε και πάρα πολύ απότομα. Εντάξει. Οπότε θα μπορούσε να μας δείχνει και ότι για κάποιους από εσάς μπορεί να ήσασταν σε μια σχέση και κάπως ξαφνικά κάποιος αντέδρασε και την έκανε με ελαφρά κάπως. Εντάξει, μεγάλη αλλαγή βλέπω στο πρόσφατο σου παρελθόν. Για τους περισσότερους είναι είτε το ένα είτε το άλλο και έτσι έχουν την οικογένεια ή τη δουλειά τους, τέλος πάντων, για να τους στηρίζουν σε αυτή την αλλαγή. Φαίνεται μια μεγάλη αλλαγή, αλλά δεν ξέρω γιατί, δεν μου τη δείχνει σαν κάτι που δεν περίμενες. Ακόμα και αν έγινε απότομα. Κάτι περίεργο βλέπω, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν είναι κάτι τελεσίδικο, κάπως. Δεν ξέρω τη φάση. Ή δεν το βλέπεις εσύ έτσι. Ελπίζω να είναι πάρα πολύ λίγη εκείνη που έχει πάρει όλη η ιστορία μπάριζα και τη δουλειά και το σπίτι. Οκ, αλλά γενικότερα μου δείχνει ότι έγινε κάτι σαν απότομη ενέργεια, σαν απότομη συζήτηση, σαν απότομη επιθυμία κάποιος που εξέφρασε είτε με τις πράξεις του είτε με τα λόγια του τη θέση του, κάπως έτσι, και βλέπω ότι υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή στους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός σου, είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά, είτε προσθέθηκαν άνθρωποι είτε αφαιρέθηκαν άνθρωποι. Κατάλαβες, δηλαδή θα μπορούσε να μας λέει εδώ πέρα ότι χώρισε η κόρη σου από το αγόρι της και έφυγε το σπίτι και ξαναγύρισε στο σπίτι. Κατάλαβες, βλέπω μεγάλες αλλαγές, τέλος πάντων, σε αυτούς τους τομείς που συνέβησαν. Βασικά μεγάλες αλλαγές, θα το πω απλά, απότομες. Λοιπόν, τώρα στο παρόν, με ανησυχεί η ενέργειά σου ρε εσύ, το ξωτάκι μου. Δεν είναι η πιο θετική ενέργεια του σύμπαντος, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν να μάθουν την αλήθεια. Βλέπω ότι υπάρχουν και πράγματα που για κάποιους μπορεί να αποκαλύπτονται αυτή την περίοδο, κάποιες άσχημες συμπεριφορές. Μπορεί δηλαδή αυτά που έκαναν κάποιους ανθρώπους να φύγουν στο πρόσφατο παρελθόν και ίσως να φύγουν χωρίς να δώσουν εξηγήσεις, ίσως τώρα κάπως να εξηγούνται οι λόγοι που αυτό το άτομο έφυγε, εντάξει. Γενικότερα, ακόμα και αν δεν μας μιλάει για ένα συγκεκριμένο άτομο, σε βλέπω να μην είσαι στα καλύτερά σου, σε βλέπω να προσπαθείς να εξερευνήσεις το τι μπορείς να κάνεις. Γενικότερα είσαι σε μια εξερευνητική περίοδο, κάτι ψάχνεις με ό,τι και να έχει να κάνει, αλλά παράλληλα βλέπω ότι είτε πουλάς παραμύθια ή σου πουλάνε παραμύθια ή παραμυθιάζεσαι και μόνος σου ή μόνη σου, με αποτέλεσμα τελικά να εγκλωβίζεσαι ακόμα περισσότερο μέσα σε αυτές τις αλήθειες. Δεν είναι καθόλου καλή η ενέργειά σου, με την έννοια ότι είναι δύσκολη πνευματικά για εσένα. Δεν σου κάνει καλό αυτή η ενέργεια που βλέπω εγώ τώρα. Βλέπω ότι πολλοί από εσάς παθαίνετε κρίσεις πανικού, έχετε κάτι σαν, πώς το λένε, αυτό της, που νομίζεις ότι όλοι σε κυνηγάνε, ότι όλοι είναι εκεί για το κακό σου. Δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Σαν να είσαι στα μαχαίρια, δεν μου φαίνεται ότι είναι και πολύ ευχάριστη η περίοδος. Προσπαθείς όσο μπορείς να κρατήσεις τη φλόγα αναμένη μέσα σου, αλλά δεν βλέπεις δρόμους, εγώ βλέπω. Δεν βλέπεις διαφυγή εύκολη από αυτές τις συνθήκες μέσα στις οποίες βρίσκεσαι. Και παίζει πάρα πολύ ρόλο για κάποιους από εσάς, παιδιά, το πόσο ψάχνετε πράγματα online. Θα ήθελα για εσάς που ισχύει αυτό το πράγμα να το κόψετε. Διότι έχει αρχίσει να σας περιμυθιάζει πάρα πολύ άσχημα. Αυτά που ξέρετε δεν είναι καν αλήθειες. Αυτά που νομίζετε και σκέφτεστε κάθε μέρα και αναλύετε και βλέπετε είναι ψέματα. Τελείως ψέματα. Και το μόνο που σας κάνουν είναι να σας τρελαίνουν.
αυτή τη στιγμή σε βλέπω σε μία κατάσταση που στην καλύτερη δεν κάνεις τίποτα και στη χειρότερη κάνεις βλακίες κινήσεις, ακριβώς επειδή τα δεδομένα που έχεις δεν είναι τα δεδομένα τα normal. Ή τέλος πάντων το mindset που έχεις δεν σε βοηθάει να κάνει να παίρνεις και αποφάσεις, να πούμε. Πρέπει πρώτα να συνέλθεις, να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και μετά. Τι σου λέω εγώ τώρα, λίγο ψιλοκήρυγμα ακούστηκε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε βλέπω σε μια περίοδο που δεν βλέπουμε σωστά τις επιλογές μας και τους δρόμους που μπορούμε να πάρουμε και ίσως καμιά φορά να μπούμε σε δρόμους που τα θέλει και λίγο ο κόλος μας. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, όπως ας πούμε για κάποιους από εσάς στο σύντομο μέλλον που θα μπείτε σε ένα δρόμο που τα θέλει λίγο ο κόλος σας, από ό,τι βλέπω. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτό, βλέπω κάποιους που θα ασχοληθούν με καταστάσεις με 3 άτομα και θα το ξέρουν κιόλας πλέον, γιατί έχουν γίνει αποκαλύψεις πλέον. Εντάξει, και βλέπω ότι αυτοί απλά θα το δεχτούν, απλά θα το αφήσουν λίγο να κυλήσει, να δουν πώς θα πάει. Τέλος πάντων, γενικότερα η κατάσταση στο σύντομο σου μέλλον σε σχέση με την κατάσταση στο παρόν σου πάλι καλά είναι κάπως καλύτερη, είναι αρκετά βασικά καλύτερη. Τουλάχιστον έχει φύγει αυτό που σου έλεγα πριν δεν έβλεπες, δηλαδή δεν ήταν κλειστά τα μάτια σου, έχεις ανοίξει τα μάτια σου σύντομο μέλλον, αχνοφαίνονται ορισμένα πράγματα, εκεί μέσα στα χαλάσματα, εκεί μέσα στη νύχτα ας πούμε, κάτι βλέπεις, δεν είσαι όπως πριν, βλέπεις και άλλους δρόμους, υπάρχουν και άνθρωποι βλέπω γύρω σου, στο σύντομο μέλλον σου μιλάνε, σε συμβουλεύουν, είτε σε συναισθηματικό και φιλικό επίπεδο, είτε ακόμα και σε πιο πρακτικά επίπεδα, ίσως τα θέματα που θες να λύσεις να είναι και πιο πρακτικού ενδιαφέροντος, okay. Του τύπου ναι, okay, τώρα εσύ έφυγες από το σπίτι, αλλά κάπως πρέπει να τα βάλουμε και λίγο κάτω και να τα χωρίσουμε τα τσανάκια μας, κατάλαβες, δηλαδή λίγο σε βλέπω να κανονίζεις λίγο κάποια πιο πρακτικά θέματα. Δεν είναι όλα στο χέρι σου, βλέπω. Σε κάποια πράγματα όντως θα πρέπει να κάνεις υπομονή. Σε κάποια πράγματα όντως θα πρέπει να περιμένεις να δεις τι θα δείξει η νεκροψία. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Και κάποια πράγματα ούτως ή άλλως μου δείχνει εδώ πέρα ότι θέλουν το χρόνο τους για να εξελιχθούν. Είτε είναι ο χρόνος τους ο γραφειοκρατικός, είτε είναι ο χρόνος τους ο καθημερινός, ο δικός μας ο πρακτικός, είτε είναι ο χρόνος ο συμπαντικός. Κάποια πράγματα δείχνει ότι όπως και να έχει για τα τοξοτάκια, θα σκέφτεστε ότι κάποια πράγματα θέλετε να δείτε πώς θα δείξουν, πώς θα φανούν, πώς θα εξελιχθούν. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ένας καλός ή κακός δρόμος αυτός που πας να πάρεις, όμως μπορώ να σου πω ότι είναι ένας δρόμος που όπως και να έχει περπατάς. Εντάξει, και τους δρόμους τους κάνουμε περπατώντας. Και μέσα σε αυτούς τους δρόμους μαθαίνουμε, τους γνωρίζουμε και από εκεί και πέρα κάποια μέρα καταλαβαίνουμε αν είναι καλή, κακή ή ουδέτερη. Κατάλαβες? Εγώ εδώ πέρα δεν βλέπω μια ενέργεια που μπορώ να σου πω. Ενώ έχει πολύ όμορφες κάρτες, δεν τη βλέπω σαν μια ενέργεια απόλυτα θετική ή απόλυτα αρνητική. Θεωρώ ότι είναι κάτι που κάνεις και μέσα στην απελπισία σου λίγο. Για να σου πω την αλήθεια. Το οποίο μπορεί να σου βγει σε απόλυτα καλό, δεν σου λέω. Απλά κάπως με το 5 of Swords και το 7 of Swords και το 8 of Swords που έχεις εδώ πέρα και την Princess of Swords και τον King of Wands και πίσω, κάπως εμένα δεν μου φαίνεται ότι κάνεις τα πιο σοφά βήματα, αλλά χαίρομαι γιατί υπάρχουν δίπλα σου άνθρωποι που από ό,τι φαίνεται ξέρουν να σε βοηθήσουν σε όλα τα επίπεδα και στο ψυχολογικό σου επίπεδο και σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, η ενέργεια η μελλοντική σου σε σχέση με την ενέργεια την παροντική σου είναι εκ διαμέτρου αντίθετες και είναι πολύ πολύ πιο θετική η μελλοντική σου ενέργεια. Εντάξει, οπότε ό,τι και να ζεις τώρα, ό,τι και να σου συμβαίνει τώρα, ό,τι και να ανακαλύπτεις ή να μην ανακαλύπτεις ή να κρύβεις ή να μην καταλαβαίνεις και να θες να καταλάβεις και να καταλαβαίνεις άλλα ντάλα, εντάξει, όλο αυτό τελειώνει, είτε επειδή το θες εσύ και απαρατάς αυτή τη συμπεριφορά, είτε επειδή τέλος πάντων γίνεται ο κύκλος στο κεφάλι σου, έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και εσύ σου λέω πρέπει να θες να ανοίξεις τα μάτια, για να δεις αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να σε πιάσουν το χέρι, να σε βοηθήσουν, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου. Εδώ πέρα δεν μας δείχνει ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι οι ενέργειες μπορεί να μην μου δείχνουν τι γίνεται ακριβώς, αλλά
με βάση την ενέργεια για κάποιους είναι χοντράδες αυτά που γίνονται και δεν είναι κάτι απλό. Okay. Οπότε το σημαντικό για εσένα αυτή τη στιγμή είναι να ξέρεις ότι αυτά όλα στο σύντομο μέλλον θα είναι καλύτερα. Εντάξει, θα ανοίξεις και τα μάτια σου, θα θελήσεις και θα μπορέσεις να κάνεις κάποια βήματα όσο σοφά μπορείς πάνω στην ώρα τέλος πάντων που όλα αλλάζουν για σένα. Πάλι καλά θα έχεις τους ανθρώπους γύρω σου που θα σε βοηθήσουν και όλα αυτά σιγά σιγά θα μπουν στην τάξη και θα μπουν σε μια σειρά και σιγά σιγά θα ξαναυπάρξει αρμονία στη ζωή σου. Η αλήθεια είναι ότι σε βλέπω ότι σε ορισμένα πράγματα πρέπει να κάνεις την Κινέζα ή τον Κινέζο. Και ελπίζω να αξίζει και τον κόπο σε όποια κατάσταση και να βρίσκεσαι. Αυτά είχα να σου πω το εξωτάκι μου. Λίγη υπομονή θα πρέπει να κάνεις ορισμένα πράγματα στο σύντομο μέλλον. Απλά ακόμα. Εντάξει. Και σιγά σιγά να κάνεις κάποια βήματα και να δεχτείς κάποιες συνεργασίες και κάποια βοήθεια από τον κόσμο γύρω σου. Εντάξει, το ξετάκι μου, αυτά είχα να σου πω. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν θα σου άρεσε το διάβασμα. Τέλος πάντων, άμα νιώθεις ότι σε βοήθησε ή ότι βοήθησε κάποιους συνανθρώπους σου ή ότι κάπως ακουμπάει σε αυτό που ζεις και βιώνεις, κάνε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Όλα θα πάνε καλά, μη μου αγχώνεσαι, εδώ θα είμαστε το επόμενο εβδομάδα και θα τα λέμε. Φίλια πολλά, bye!